Έγινε η ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βέβαια όλες είναι ανοιχτές. Αυτή ήταν η ειδική συνεδρίαση με θέμα τον απολογισμό του 2010. Μια χρονιά βέβαια για την οποία την ευθύνη της διαχείρισης των πραγμάτων την είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Όμως είναι μια διαδικασία που μας υποχρεώνει ο νόμος να την κάνουμε ανεξάρτητα αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται ή γινόταν. Εμάς πρόθεσή μας είναι αυτό να γίνεται κάθε χρόνο, ούτως ώστε να έχουμε την ευκαιρία να λέμε στους συμπολίτες μας το τι έχουμε κάνει, να μας λένε πού έχουμε σφάλει, τι θα θέλαν αυτοί να προχωρήσει περισσότερο και μέσα από αυτή τη διαδικασία να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Σε αυτή την χθεσινή συνεδρίαση είχε κληθεί και ο πρώην Δήμαρχος, ο οποίος είχε την ευθύνη της διαχείρισης. Δεν ήρθε βέβαια. Έγινε μία αναφορά στα οικονομικά πεπραγμένα, όσο μπορούσαμε να αναφερθούμε εμείς. Και κυρίως δώσαμε το στίγμα μας τι έχουμε κάνει αυτούς τους πρώτους 6 μήνες που είμαστε εδώ, ποια πράγματα έχουμε προχωρήσει, πώς δουλεύουμε και μιλήσαμε και για το σχεδιασμό μας και το να μας πάνω σε ποια κατεύθυνση δουλεύουμε. Αυτό που κάναμε ξεκάθαρο στους πολίτες είναι ότι ταυτόχρονα αυτό το διάστημα είμαστε σε μια προσπάθεια, έχουμε βάλει ένα στόχο να μειώσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα χωρίς να μειώσουμε την παροχή των υπηρεσιών. Ο στόχος αυτός είναι από 100 μέχρι 150.000 να μειώσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα. Από μια σειρά από πράγματα έχουμε επιτύχει κάποια μέχρι στιγμής. Δουλεύουμε με ορίζοντα να πετύχουμε αυτό το στόχο μέσα στη χρονιά. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε κάνει αυτό το διάστημα και που παλεύουμε είναι να νοικοκυρέψουμε κάποια πράγματα που κατά τη γνώμη μας δεν ήταν καλά αυτή τη στιγμή και να κάνουμε όλες εκείνες τις προσαρμογές που χρειάζεται ο καλλικράτης. Και κάναμε μια αναφορά είτε στα νομικά μας πρόσωπα που συγχωνεύσαμε, στις σχολικές μας επιτροπές, στον νέο οργανισμό που έχουμε ψηφίσει, οργάνωσης του Δήμου και σε μια σειρά από άλλα πράγματα που δεν νομίζω ότι έχει νόημα να τα πούμε τώρα εδώ. Και το τρίτο κομμάτι που έχουμε δουλέψει όλον αυτό το καιρό είναι το να δώσουμε ένα βροντερό παρόν ως Δήμος στη διεκδίκηση του ΕΣΠΑ. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ. Έχουμε υποβάλει προτάσεις που περιμένουν έγκριση και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα έλεγα ότι όλον αυτό τον καιρό έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και από εμάς εδώ, το πολιτικό προσωπικό του Δήμου, αλλά και από τους εργαζόμενους, για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέτοιο παρόν. Έχουμε υποβάλει πρόταση για το δρόμο Νεμαία Κόμβο. Έχουμε τη θετική εισήγηση της διαχειριστικής αρχής. Μένει το θέμα της τελικής υπογραφής. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά και θεωρώ ότι έχει τελειώσει σαν θέμα.